Κύριε Αρσένη, θα θέλαμε να μας πείτε για τη σημερινή σας επίσκεψη στην Αργολίδα, στο Άργος και στον Άφλιο. Ναι, είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μας χαρά που είμαστε στην επίσκεψη στο Άργος, σε αυτή την ιστορική πόλη. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο που βρίσκεται σε πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση, με τους αναισθησιολόγους που είναι η βάση για να γίνεται οποιαδήποτε εγχείρηση να είναι στο όριο της, πραγματικά να μην υπάρχει αναισθησιολόγος σε λίγο καιρό στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να φεύγουν λόγω συνταξιοδότησης και να μην προσλαμβάνονται καινούργοι. Βλέπουμε αντίστοιχα να υπάρχει το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης που έχει ανακοινωθεί για να συνενωθούν τα δύο νοσοκομεία, να μην υπάρχουν νοσοκομείο άλλο στο Άργος και άλλο στο Ναύπλιο, αλλά αυτό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός 100 χιλιόμετρων να υπάρχει ένα νοσοκομείο. Φοβόμαστε ότι προχωράει αυτός ο σχεδιασμός. Θα συνεχίσουμε να συναντήσουμε τους εργαζόμενους, να πάμε στην χωματερή στο Ναύπλιο και σε περιοχές που απειλούνται περιβαλλοντικά, όπως και ήμασταν παρόντες και στα θέματα του νερού, της Αργολίδας και στα θέματα της ρύπανσης και στη διαδικασία των εργοστασίων με τα ξινά και με τα πορτοκάλια και δώσαμε έναν αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να το δίνουμε την επόμενη μέρα από τη Βουλή. Είμαστε εδώ πέρα να μεταφέρουμε ένα απλό μήνυμα. Το ΜέΡΑ25 έδωσε μια δυνατή, δυναμική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλουμε να είμαστε εδώ πέρα ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση την επόμενη μέρα και η στήριξη των πολιτών, αυτό το 0,37% η μία ψήφο σε ένα εκλογικό τμήμα, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι το ΜέΡΑ25 μπαίνει στη Βουλή με 8 με 9 βουλευτές, παίρνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 5 με 6 βουλευτές, πολύ κρίσιμο γιατί σταματάει τα όνειρα Μητσοτάκη για αλλαγή του συντάγματος, για διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, για κατάργηση της μονιμότητας στο νοσοκομείο εδώ πέρα στο Άργος, στο νοσοκομείο στον Άπλιο, σε κάθε νοσοκομείο, τόσο για τους γιατρούς, όσο για τους νοσηλευτές, όσο για τους τραυματιοφόρες και το ΕΚΑΒ, για την κατάργηση της μονιμότητας των δασκάλων στα δημοτικά μας, των νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία, των καθηγητών στο γυμνάσιο και το λύκειο και ούτω καθεξής. Για τη διάλυση του περιβάλλοντος, την ιδιωτικοποίηση του νερού, όπως γίνεται εδώ πέρα με το φράγμα. Βλέπουμε δηλαδή αυτή την επιχείρηση ιδιωτικοποίηση να κλιμακώνεται παντού. Παλεύουμε για όλα αυτά και το έφερε η ιστορία και η μοίρα, η ψήφος στο ΜέΡΑ25 να είναι αυτή που ανατρέπει τα σχέδια Μητσοτάκη και εγγυάται μια μαχητική, αριστερή, οικολογική αντιπολίτευση αύριο στη Βουλή.